Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Προσπαθούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πρόσκληση. Προσπαθούμε όλοι σήμερα να πιαστούμε από κάποια κουβέντα, από κάποια λέξη, από κάποιο νεύμα, από κάτι τέλος πάντων που σας έκανε όλους εντύπωση που ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση. Για να δούμε προς τα πού θα πάει αυτή η εβδομάδα που είναι κρίσιμη για τα δικά μας θέματα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο έργο που εγγενιάσαμε χθες, που είναι σημαντικό για όλη την Ελλάδα θα έλεγα, ένα έργο που κάνουν τα ΕΛΠΕ και που αφορά την παραγωγή πράσινης ενέργειας που θα εξυπηρετήσει 75.000 νοικοκυριά. Κάπως εμπλέκονται και οι Γερμανοί νομίζω, ήταν και η Γερμανίδα πρόξενος εκεί. Βεβαίως ήταν η Γερμανίδα πρόξενος. Η οποία ήρθε μετά εδώ στο μνημείο των Σεβρακής Κοινότητας. Ακριβώς. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με τη Γερμανίδα πρόξενος ακόμα μια φορά. Ναι, εμπλέκεται και η Γερμανία, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που και όμιλος των ΕΛΠΕ επενδύει σε πολλές μορφές και σε ΑΠΕ, και το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε και τη διαδικασία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να είναι πρωταγωνίστρια και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και θα υιοθετήσει νέες τεχνολογίες καινοτόμες, όπως είναι ας πούμε τα αεολικά στη θάλασσα. Ήδη ετοιμάζουμε το σχετικό νομικό πλαίσιο, κάτι που θα μας δώσει μια ενεργειακή ανεξαρτησία που είναι τόσο σημαντική, ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, που βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας να έχουν φτάσει στο Θεό. Και γι' αυτό οι Ιγνίτες μέχρι το 28 ανακοινώθηκε χθες για την Τολεμαϊδα. Είναι ένα προσωρινό μέτρο, γιατί όντως ο Λιγνίτης είναι ο πιο ακριβός και ο πιο ρυπογόνος. Δεν αλλάζουμε τη στρατηγική μας. Λόγω όμως της κρίσης στη Ρωσία, λόγω του αερίου που εισάγουμε ως Ευρώπη, ως χώρα, και λόγω όλων αυτών των δεδομένων, έχει φτάσει το φυσικό αέριο να έχει δεκαπλάσια τιμή από ό,τι είχε. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική ενεργειακής χρήσης του Λιγνίτη. Αυτή τη στιγμή είναι πιο φθηνός ο Λιγνίτης, αυτή τη στιγμή προσωρινά. Οπότε πάμε σε μια προσπάθεια να βρούμε... Και παράταση του Λιγνίτη μέχρι το 28. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως ο στόχος και η στρατηγική είναι πολύ φιλόδοξη και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξουμε το μείγμα της ενεργειακής μας αυτάρκειας. Να βάλουμε λοιπόν πολύ σημαντικό μείγμα από ανανεώσιμες πηγές και ένα φιλόδοξο σχέδιο που έχουμε για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το πράσινο υδρογόνο. Οφείλω να σας πω κύριε Νατσούλη, όπως σε συναντήσεις που έχω εδώ στο γραφείο από μέλη του Κοινοβουλίου, του Γερμανικού Κοινοβουλίου, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για να είμαστε μια χώρα που μπορούμε να παράγουμε πράσινο υδρογόνο, να κάνουμε αποθήκες υδρογόνου και να όχι μόνο να είμαστε και εμείς έχουμε υπάρκεια, αλλά να μπορούμε να διοχετεύσουμε και στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα που το κυνηγάει πολύ ο κ. Κασαπίδης αυτό το θέμα. Ναι, βεβαίως. Και ο κ. Κασαπίδης έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό το ζήτημα και το έχει υιοθετήσει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο που το ονομάζουμε White Dragon, Λευκό Δράκο. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τα θέματα λοιπόν που έχουμε ως στρατηγική για το κομμάτι της πράσινης ενέργειας, είχαμε την ευκαιρία χθες, είχαν οι φορείς της Γούνας να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν απόλυτα ενημερωμένος για όλα τα δεδομένα του κλάδου. Ούτως ή άλλως ο σημερινός Πρωθυπουργός ως βουλευτής της αντιπολίτευσης είχε επισκεφτεί την Καστοριά το 2015 και μετέπειτα ως πρόεδρος του κόμματος δύο φορές. Είχε την ευκαιρία λοιπόν από το 2015 να συνομιλήσει με όλους τους φορείς της Γούνας όταν το 2015 επισκέφτηκε την περιοχή μας ένα διήμερο και να δει από κοντά όλο τον κλάδο της παραγωγής
και του τον πρωτογενή τομέα τα γουνοφόρα και τον δευτερογενή την παραγωγή των έτοιμων ενδυμάτων. Είναι ενημέρωση λοιπόν, γι' αυτό και όπως υπόθηκε χθες, η κυβέρνηση στάθηκε αρρωγώς δίπλα στον κλάδο και αυτό είναι, το αναγνώρισαν και όλος ο κλάδος, γιατί από τους πρώτους ΚΑΔ που μπήκαν ως πληττόμενοι, παρόλο που δεν κλείσαμε εμείς τον κλάδο της Γούνας, τους ΚΑΔ της Γούνας, ήταν από τους πρώτους κλάδους που εντάχθηκαν σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, είτε αυτό λέγεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε αυτό λέγεται αναστολές, είτε αυτό λέγεται συνεργασία, είτε αυτό λέγεται επιστρεπτές προκαταβολές, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος και να μπορέσουν να κρατήσουμε θέσεις εργασίας. Έχουν μπει στο πρόγραμμα αναστολής από τους 2.000 εργαζόμενους στη Γούνα, οι 1.700 ήταν στο πρόγραμμα αναστολής. Και τώρα το ζητούμενο είναι θα ξαναμπούν αυτοί στο αναστολή, στην αναστολή. Γιατί εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα τώρα με την απαγόρευση των εξαγών. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς απαγόρευση των εξαγών, αλλά είναι ένα ζήτημα που ο πόλεμος στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα για την ελληνική γονοπία. Αυτό είναι κατανοητό από τον Πρωθυπουργό και ξεκινήσαμε από χθες το απόγευμα κιόλας ένα working group, μια ομάδα εργασίας, προκειμένου να δούμε τα αιτήματα του κλάδου και να εντάξουμε σε κάποιες δράσεις. Βασικά είναι δύο πράγματα, κύριε Αντωνίου. Για τους εργοδότες, αν θα αποζημιωθούν για τα εμπορεύματά τους που ήταν προορισμένα για τη Ρωσία, και για τους γουνεργάτες, εάν θα συνεχιστεί η βοήθεια μέσα στα πρότυπα του κορονοϊού των αναστολών με το γνωστό 534 ποσό είναι ευρώ. Ωραία. Τα εξετάζουμε. Ήδη είχαμε, σας λέω, ένα πρώτο working group χθες το απόγευμα. Και αντιπροσωπεία μας είναι ήδη στην Αθήνα ο κύριος Τσούκας, ο κύριος Λάγκας από τη Σιάτιστα, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα στοιχεία αυτά. Ακριβώς. Αυτό αφορά κυρίως νομίζω όμως το κομμάτι της εκτροφής. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω μετά τη συνομιλία με τους φορείς της Γούνας μας, θέλουν για το κομμάτι της εκτροφής, που εκεί το ζήτημα με τους εκτροφείς είναι το ότι δεν έχουμε μια παραγωγή ενός προϊόντος το οποίο έχουμε στόκ και μένει και περιμένουμε πότε θα το πουλήσουμε. Εκεί είναι η σημερινή, η καθημερινότητα, η τροφή, που είναι ένα κόστος μιας φρέσκης τροφής και που τα ζώα θέλουν να φάνε για να μπορέσουν φυσικά να μεγαλώσουν, να γεννήσουν κτλ. Οπότε νομίζω ότι μπήκαμε... Ξεκινήσαμε με εντολή Πρωθυπουργού ένα working group με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Εργασίας και φυσικά εμπλέκεται στον πρωτογενή τομέα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο αναφερθήκατε πριν, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό τα δεδομένα και να ξεκινήσουμε και μια διαδικασία βασιζόμενη στην τελευταία οδηγία που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά τους πληττόμενους κλάδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, κάτι που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα αξιοποιήσουμε για το κομμάτι και του κλάδου της γονοπιάς. Μάλιστα. Εσείς σε μια εβδομάδα είστε σίγουροι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πραγματικά τα μέτρα για τον κλάδο? Γιατί αυτό υποσχέθηκε ουσιαστικά χθες. Θέλω να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ό,τι λέει το κάνει. Και αυτό το έχει αποδείξει πάμπολες φορές. Είναι στη λογική, το είπαμε, το κάνουμε. Και σας το λέω γιατί στη συνεργασία που έχω ως Γραφείο Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια, πιστέψτε με ότι σε όλα τα έργα που ανακοινώσαμε το 19 για την περιοχή της Βόρεια Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, σήμερα υλοποιούνται τα τρία πρώτα δις έργων που είχαμε ανακοινώσει το 2019. Και στην πρόσφατη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πήγαμε να δούμε τα εργοτάξια της σύνδεσης του λιμένου, το εργοτάξιο του Πάρκου Παύλου Μελά, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το κομμάτι της ΔΕΘ, το κομμάτι του flyover, το κομμάτι του μετρό. Παρακολουθεί ο ίδιος όλα τα έργα σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Και σας λέω ότι μετά τη χθεσινή συνάντηση ήδη δημιουργήθηκε ένα πρώτο working group και είχαμε μια συνάντηση χθες το απόγευμα για να εξετάσουμε τις δυνατότητες από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να
καταθέσουμε την πρόταση στον Πρωθυπουργό, την οποία θα ανακοινώσει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Τέθηκε από τους δικούς μας ανθρώπους ή και από εσάς το ζήτημα του πόσο θα κρατήσει αυτή η βοήθεια. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε μια επικοινωνία, γιατί ήδη συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό και με το Υπουργείο Εξωτερικών, έγινε μια πρώτη προσπάθεια και αυτό υπόθηκε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και το οποίο ήταν ενήμερος φυσικά και ο Πρωθυπουργός, για το κομμάτι των μιας έντονης προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο κύριος Φαρκογιάννης με τον κύριο Σμυρλή, τον Γενικό Γραμματέα Εξωστρέφειας και τον πρόεδρο του, να έχουμε μια πρώτη αποστολή από την Νότια Κορέα που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, οι οποίοι φαίνεται ότι αφήνουν την Κίνα και έρχονται προς την ελληνική αγορά γονοποιίας. Καλό είναι να αυτό. Δημιουργήσει ακριβώς. Μιλώντας, όχι χθες, προχθές με τον κύριο Σμυρλή, μου ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον και το Υπουργείο Εξωτερικών θα επιχορηγήσει μια αποστολή τέτοιων εμπόρων από εκεί, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κλάδο. Να αφήσει την Κίνα η Νότια Κορέα και να έρθει στην Καστοριά. Ακριβώς. Να το δω. Τώρα, έχει ξεκαθαριστεί, κύριε Αντωνίου, γιατί και αυτό είναι βασικό, νομίζουμε, ότι όποια βοήθεια δοθεί και για τους εργοδότες και για τους εργαζομένους θα ισχύει για όσο καιρό υπάρχουν οι απαγορεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξαγωγή των γουναρικών στη Ρωσία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ανοιχτά εργαλεία έχουμε μόνο ακόμα όσον αφορά τον COVID. Αλλά παρόλα αυτά, στα πρότυπα COVID θα γίνει ό,τι γίνει πάντως, γιατί το ίδιο άρθρο είναι, το άρθρο 107 ενεργοποιείται και για αυτή την υπόθεση. Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κομμάτι της, των πληττόμενων κλάδων που αφορούν την Ευρώπη από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και πάνω στην Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Εργασίας να εντάξει και τον κλάδο της γονοποίησης σε αυτούς τους κλάδους που πλήττονται από τον πόλεμο στη Ρωσία. Ήδη ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και ήδη θα προετοιμάσουμε τα δύο Υπουργεία το αίτημα προς την Κομισιόν προκειμένου στα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αφορούν τον πόλεμο και τους πληττόμενους κλάδους, να μπορέσουμε να δούμε, να ενισχύσουμε για τον κλάδο της γονοποίησης ως ένας από τους βασικούς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, κλάδους που πλήττονται από αυτόν τον πόλεμο. Κύριε Αντωνίου, εμείς να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάτε και να παραστείτε και στα γυρίσματα μιας ακόμη ταινίας που γυρίζει. Hollywood Θεσσαλονίκη. Hollywood Θεσσαλονίκη. Πείτε τους ότι έχουμε και ωραία μέρη εδώ στην Καστοριά. Μήπως και. Δείξτε τους κάποια φωτογραφία για την πόλη μας. Νομίζω ότι. Ποια ταινία είναι, για ποια ταινία πρόκειται τώρα? Πώς το λένε, αν σας πω ότι δεν το θυμάμαι ακριβώς, θα σας πω λίγο, μισό λεπτό, πώς το λένε. Και με διάσημους πρωταγωνιστές, γιατί πάντα Θεσσαλονίκη έρχονται πολύ πολύ γνωστοί ξένοι, φυσικά ηθοποιοί, για τα γυρίσματα αυτών των ταινιών. Ακριβώς. Δεν θυμάμαι την. Δεν πειράζει. Είναι μια γνωστή πάντως ταινία που γυρίζεται αυτές τις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη ακόμη μια φορά, όπως και η προηγούμενη δέκα. Κάντε τους μια πρόσκληση και για μας εδώ πείτε τους τι μέρη έχουμε. Πραγματικά μπορεί να τους ενδιαφέρει. Με μεγάλη χαρά, το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές σας. Αυτά λοιπόν και με την κυρία Αντωνία. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.